Καλώ ήρθε πίσω σε ένα ακόμα βίντεο του Daily Show. Ονομάζομαι Τέριχα Χατζηρεμία και αυτό είναι το show στο οποίο μπορεί να είσαι και να ενημερώνει σωστά και ηθικά σε καθημερινό επίπεδο για θεμάτα που σε αφορούν. Αν είσαι καινούριο σε αυτό το κανάλι, πάτε το κουμπάκι που λέει subscribe, εγγραφή και αυτό το λέω με μισή καρδιά πλέον. Θα ξεκινήσω ευθύ αμέσω. Δεν θέλω να, να πω για smash the like button και όλα αυτά σήμερα. Γιατί έχουν γίνει πολλά με, το... με την πλατφόρμα του YouTube και είμαι πολύ δυσαρεστημένο. Παρ' αυτά είμαι σήμερα εδώ για να σου δείξω τα νέα. Με μια προοπτική ενότητα. Και κάποια στιγμή αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Μαλώνουμε μεταξύ μα, εμεί οι άνθρωποι, λε και έχουμε κάτι να χωρίσουμε εμεί μεταξύ μα. Δεν είμαστε εχθροί. Σε αυτό το παιχνίδι είμαστε όλοι μαζί. Ο Ben Carson λέει: As a nation, we need to heal. Ω έθνο πρέπει να γιατρευτούμε. I have not talked a lot anyone about invoking the 25th Amendment and I focused on finishing what I. I started in uplifting the forgotten women and men of America. It's, it's, time to move toward peace. We are not each other's enemies. Συμφωνώ απόλυτα. Πρέπει η Αμερική να βρει τη χρυσή τομή. Να βρουν τον τρόπο να συνεννοηθούν. Να δουν τι θα κάνουν με τα προβλήματα που έχουν για να προχωρήσουν μπροστά. Και ο Donald Trump με δήλωσή του και με βίντεό του από το Twitter, το official account του White House, του Λευκού Οίκου, και έβγαλε και ένα statement χθε και στο διάβασα και στο χθεσινό το βίντεο. Λέει: In light of reports of more demonstrations, I urge that there must be no violence, no law breaking and no vandalism of any kind. Όχι βία. Όχι παραβάσει του νόμου και όχι βανδαλισμοί. This is not what I stand for. Δεν είμαι γι' αυτό εδώ για αυτόν τον σκοπό. And it is not what America stands for. Ούτε οι Αμερική είναι εδώ για αυτό το σκοπό. I call on all Americans to help ease tensions and calm tempers. Thank you. Πρέπει όλοι οι Αμερικανοί να κατεβάσουν τους τόνους. Ο Donald Trump δεν θέλει τους ανθρώπους του να πάνε εκεί έξω και να διαδηλώσουν στις 20 του μηνός με τον Biden, έτσι, στην ορκομοσία του Biden. Ο Donald Trump έχει συμφωνήσει για την ομαλή μετάβαση στον Τζο Biden και θέλει και οι υποστηρικτές του να αποδεχτούν την απόφασή του. Τους λέει λοιπόν να περιμένουν χωρίς βία. Χωρίς βία. Την πρώτη φορά που μπήκανε στο Καπιτόλιο δεν ήταν βασικά υποστηρικτές του Τραμπ. Ήταν ένα μείγμα υποστηρικτών του Τραμπ και άλλων. Και σιγά σιγά αρχίζουμε και αποκτάμε εικόνα για το ποιοι είναι αυτοί οι άλλοι. Και δεν είναι ψηφοφόροι του Τραμπ πολλοί από αυτού. Οπωσδήποτε πολλοί από αυτού είναι και ψηφοφόροι του Τραμπ. Έτσι, το δίκιο δίκιο. Αλλά στι 20 Ιανουαρίου, επειδή είναι μια πολύ σημαντική μέρα ορκομοσία Προέδρου, τον είπα, ο Τραμπ του λέει: Όχι βία. Καλή σε όχι βία. Ξέρει όμω ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι αυτό που κάνει η Νάντσι Πελώση, η οποία συνεχώ σπέρνει την διχόνια στου Αμερικανού πολίτε. Ο Ντόναλτ Τραμπ είναι ο μόνο πρόεδρο στη ΣΥΠΑ που τον έχουν κάνει impeachment δύο φορέ. Η μοναδική περίπτωση. Και μάλιστα η δεύτερη περίπτωση είναι 5-10 μέρε πριν φύγει από το office. Και με πολύ μικρέ πιθανότητε. Γιατί αυτή τη στιγμή η γερουσία δεν συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα. Τελευταία συνεδρίαση νομίζω είναι στις 19 ολομέλειας οποτε έχει πολύ μικρές πιθανότητες να περάσει το impeachment από τη γερουσία και λέει εδώ πέρα το άρθρο που διαβάζω the only path to any reunification of this broken and divided country is by shining a light on the truth we will serve as impeachment manager θεωρούν οι δημοκρατικοί ότι ο μόνος τρόπος ο μοναδικός τρόπος αυτό πιστεύουνε είναι να κάνουν το impeachment και να φανεί η αλήθεια ποια αλήθεια αυτοί ξέρουνε. That's what the impeachment vote was. That's what the trial in the Senate will be about. Το οποίο είναι λάθος, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη. Γιατί θα δημιουργήσει μια σειρά προβλημάτων. Για παράδειγμα, λέει η κυρία Green, On January 21, 2021, 21, πρώτου, το 2021, I will be filling articles of impeachment against Joe Biden for abuse of power. Την επόμενη μέρα που θα αρκιστεί ο Biden, θα τον κάνουν οι Ρεπουμπλικανοί impeachment. Πού οδηγεί αυτό, πουθενά. Ποιο το ξεκινάει αυτό, οι δημοκρατικοί. Ποιο πρέπει να κάνει το βήμα πίσω, οι πραγματικοί ηγέτε. Αν οι δημοκρατικοί θέλουν να ηγηθούν σωστά, εφόσον τώρα έχουν κερδίσει η Γερουσία, έχουν κερδίσει τα πάντα, έτσι. Τρία στα τρία είναι. Είναι στο χάου, η πελώση είναι δημοκρατική. Στη Γερουσία, με την πολιτεία τη Georgia, το advantage το παίρνουν. Η δημοκρατική, συγγνώμη. Και με τον Τζο Biden. Είναι τρία στα τρία νίκη. Ωραία. Εφόσον είστε καλοί ηγέτε ή τουλάχιστον έτσι λέτε ότι είστε καλοί ηγέτε, κάντε ένα βήμα πίσω γιατί αυτό δεν βγάζει πουθενά. Το impeachment είναι κοστοβόρο διαδικασία και δεν νομίζω οι Αμερικανοί πολίτε να θέλουν το impeachment του Τραμπ. Σε πλειοψηφία. Κάντε δημοψήφισμα στο τέλο τη ημέρα, έτσι. Δεν είναι δική μου δουλειά προφανώ να πω το τι θα κάνουν. Ε. Λοιπόν, έχω κι άλλα νέα τα οποία είναι αρνητικά από την προοπτική του ότι τα μίντια δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό αλλά προσπαθούν και συνεχίζουν να διχάζουν τους ανθρώπους στην Αμερική. And it is about what I said and I stand by it preserving whiteness in the worst possible way. If you find yourself, Chris, in a crowd καταλαβαίνεις the person, a, a person προσπαθούν να συνδέσουν το φιλήσυχο θα έλεγα σε κάποιες περιπτώσεις και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις όχι τόσο φιλήσυχο κίνημα του Ντόναλτ Τραμπ με τους Ναζί δεν το κάνεις αυτό συγγνώμη που το λέω αλλά δεν μπορείς να το κάνεις αυτό πες κάτι άλλο Πε έλα να τα βρούμε, έλα να καθίσουμε να μιλήσουμε. Μια διαφορετική λύση. Δεν προσπαθείς να συνδέσεις με το τεράστιο κοινό σου, με την τεράστια πλατφόρμα σου που έχεις ως CNN τον Donald Trump με ακροδεξιούς και ναζί. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια άλλη ατζέντα από πίσω η οποία δεν εξυπηρετεί άλλο πια. Πρέπει να τη σταματήσουν οι Αμερικανοί. Θα έχουν αυτή τεράστιο πρόβλημα. Και ο λόγος είναι ο εξή ότι όσο κυνηγά κάποιον τόσο πιο μάγκα τον κάνει. Όπω σε μένα με κυνηγάνε λοιπόν, τόσο πιο μάγκα με κάνουν, το ίδιο συμβαίνει και με τον Donald Τραμπ. Όσο τον κυνηγάνε, πιο μάγκα τον κάνουν. Μόνο 10 άτομα, μόνο 10 ρεπουμπλικανοί ψηφίσανε υπέρ του impeachment του Donald Τραμπ. Όλοι οι άλλοι δεν ψηφίσανε. Ψή... Θα στο βάλω στην περιγραφή αυτό, είναι άρθρο από το Άξιο. Να τα άτομα εδώ πέρα και τα πρόσωπά τους. 64% των Ρεπουμπλικανών λένε ότι υποστηρίζουν την πρόσφατη συμπεριφορά του Ντόναλτ Τραμπ που η πρόσφατη συμπεριφορά ήταν να βγάλει ένα βίντεο το οποίο τους καλεί σε ενότητα τους ανθρώπους. 57% των Ρεπουμπλικανών λένε ότι ο Τραμπ θα πρέπει να τρέξει ξανά το 2024 με το κόμμα των Ρεπουμπλικανών. Μόνο το 17% πιστεύει ότι θα πρέπει να φύγει από το office. Θα φύγει από το office στις 20 του μηνός έτσι. Anyone who thinks Trump is a political dead man walking appears pointedly dead wrong. Λέει το Axios.com Όλοι όσοι πιστεύουν ότι ο Τραμπ ε... τελείωσε έσβησε πολιτικά είναι απλά λάθος. Και έχουμε τα νέα τα εξής ότι οι ρεπουμπλικανοί και οι δημοκρατικοί συμφωνούν στο ότι η χώρα τους καταραίει. Και όταν συμφωνούν σε κάτι τέτοιο, να ξέρεις δεν είναι καλά τα νέα. Για αυτούς. 83% ρεπουμπλικανοί. 78% δημοκρατικοί. Total 79%. Σε έρευνα από το Άξιος. Γιατί μετράει λέει αυτό. The question asked Tuesday and Wednesday reflects the collision of crises. Besitting the country. The backdrop of pandemic recession. Decoupling of red and blue America and racial injustice, and the immediacy of the capital insurrection, followed by impeachment 2. 22 of Democrats and 19% of independents, one fifth of which say they aren't proud to be American. Wow! 22% των δημοκρατικών και 19% των ανεξάρτητων, των φιλελεύθερων, συγγνώμη, λένε ότι δεν είναι περήφανοι που είναι Αμερικανοί πολίτες. 7% των Ρεπομπλικανών και 17% as a whole say that. Something to agree on. Both parties say traditional party leaders don't get them. Κάτι στο οποίο μπορούν να συμφωνήσουν το εξή και τα δύο parties και οι ηγέτε των δύο κομμάτων δεν του καταλαβαίνουν. Και έχω και το τελευταίο νέο το οποίο δείχνει μια τεράστια υποκρισία από τη συγκεκριμένη κυρία την Άντση Πελώση η οποία πριν από λίγες ημέρες πέρασε κάτι στο οποίο δεν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν άντρε, γυναίκε, τέτοιου είδου λέξει όταν μιλάνε οι πολιτικοί και κάποιε άλλε λέξει που δείχνουν μια οικογενειακή κατάσταση όπω πατέρα, μητέρα, παιδί. Και η ίδια τη, η ίδια της παραβαίνει τον κανόνα που αυτή δημιούργησε. Έλα να τα ακούσει. Partisanship. I stand before you today as an officer of the Constitution, a speaker of the House of Representatives. Απαγορεύεται να το πεις αυτό να σε Το είπες και άλλη φορά. Απαγορεύεται να το πεις. Εσύ η ίδια όρισε κάποια πράγματα, εσύ η ίδια δεν μπορείς να τα φέρεις εις πέρας. Σέβομαι την ηλικία αυτής της γυναίκας, παρόλα αυτά θεωρώ ότι είναι λάθος. Και στην αρχική της τοποθέτηση, αλλά και τώρα που η ίδια της... Τι είναι αυτό η ειρωνία είναι, αυτό που κάνει είναι ηρωνία, αφού η ίδια δεν το ψήφισε. Η ίδια βγαίνει ηρωνικά να, να τοποθετηθεί με αυτόν τον τρόπο. Και έχω και άλλα τελευταία αρνητικά νέα. Ο δήμαρχο τη Νέα Υόρκη βγήκε και είπε ότι τα τελευταία deals που έχουμε με την οικογενειακή επιχείρηση του Τραμπ τα κόβουμε. Κάποια licenses που είχε παραχωρήσει η Νέα Υόρκη, η επιχειρήσει στις επιχειρήσεις του Donald Τραμπ τις κόβουμε. Και βγαίνει ο Eric Τραμπ και λέει Family business cancellations part of cancel culture. Στην αρχή λοιπόν απομονώνουν τον Donald Trump από τα media. Έπειτα τον απομονώνουν από τα social media. Έπειτα του κλείνουν το e-shop. Του κλείνουν τους λογαριασμούς αποδοχής χρημάτων και δωρεών από τους ψηφοφόρους του. Του κλείνει γερμανικές τράπεζες, τους λογαριασμούς τραπέζης με 5,3 εκατομμύρια μέσα. Του κλείνουν τα licenses, τα νόμιμα με τις επιχειρήσεις του στη Νέα Υόρκη επειδή απλά η Νέα Υόρκη κυβερνείται από τον Κουόμο, τον οποίο Κουόμο πάλι τον έκαναν μήνυση εστιατόρε, γιατί αλλάζει όπω θέλει του κανόνε στι επιχειρήσει του και αυτοί ξοδεύουν χρήματα. Και μετά ο Κουόμο βγαίνει και λέει: Α, όχι, τώρα δεν μπορείτε να ανοίξετε. Παρένθεση ήταν αυτό. Στο τέλο, τι θα μα πούνε, ότι θα κάνουν ε, στην οικογένεια Τραμπ, στην οικογένεια Τραμπ, να του τους κλείσουν και το ρεύμα. Να μην του δίνουμε άλλο λογαριασμό τραπέζι, να μην του ε, δώσουμε ρεύμα, τι γίνεται εδώ πέρα. Και ξαναλέω, α τοποθετηθώ πάλι με το αρχικό μου μήνυμα. Πρέπει οι Αμερικανοί να τα βρούνε, πρέπει να κατεβούν οι τόνοι, πρέπει οι Ρεπουμπλικανοί Αμερικανοί να κάτσουν πίσω στον καναπέ του για λίγε ημέρε, ειδικά στι 20 του μηνό και στι 17 και σε όλα αυτά, να μην πάνε πουθενά σε καμιά πορεία. Γιατί αυτές οι πορείες οι οποίες θα δημιουργηθούν δεν έχουν σχέση με τον πρόεδρο Donald Trump. Πρέπει σιγά σιγά να καταλάβουν κάποια πράγματα οι Ρεπουμπλικανοί στο πώ θα κινηθεί από εδώ και πέρα. Θέλει υπομονή, θέλει οπωσδήποτε ηρεμία ψυχική και νοητική να παρατηρείς τις καταστάσεις και τα γεγονότα με καθαρό μυαλό και όλα βγαίνουν. Αυτό το βίντεο έφτασε στο τέλο του. Αν είσαι καινούριο σε αυτό το κανάλι, πάτσε το κουμπάκι που λέει subscribe. Εγγραφή. Αν και σε λίγο καιρό, δεν ξέρω αν θα παραμείνω στο YouTube. Θα σου κάνω κάποια ανακοίνωση, μάλλον ενδεχομένω. Θα δω τι θα κάνω σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα. Και οπωσδήποτε, κάνε like και μοίρασε αυτό το βίντεο σε κάποιου άλλου φίλου σου να το παρακολουθήσουν είτε στο facebook είτε στα, στο signal είτε στο οπουδήποτε θέλεις και έχω και κάποια νέα τελευταία για το parler ενδέχεται να νίκησαν μία δίκη και τους επιτρέπει μετά το amazon να πάνε πίσω στις, στους servers τους στους servers του amazon δηλαδή. Αυτά ήταν τα νέα για το σημερινό βίντεο. Εδώ πέρα θα έχω μια playlist με άλλα βίντεο του καναλιού που μπορεί να ενδιαφέρεσαι να παρακολουθήσεις τα οποία αποτελούν ιστορικά δεδομένα πλέον. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο Yasu.